Επομένως, παιδιά, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό το αυτοκίνητο, το θυμάστε. Ναι, είναι το προηγούμενο μου αυτοκίνητο. Σχεδόν ένα χρόνο μετά από τότε που το πούλησα, το ξαναβλέπω. Συναντήθηκα με τον ιδιοκτήτη, το οποίο το έχω πουλήσει. Και βλέπουμε λίγο κάποιες διαφορές που έχει το αμάξι. Που δεν το θυμάμαι καν ότι το είχα. Το είχα κρατήσει μόνο 6 μήνες. Καταρχήν, βλέπω ότι έχει βάλει Parktronic. Εδώ, όπως θα δεις. Τα τάσια έχουν διδαρθεί αρκετά. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο και το εσωτερικό. Να το, δεν ξέρω αν το θυμάστε, με την ποντιροθήκη εκεί πέρα. Πω, κάτσε να μπω. Δεν το θυμάμαι καν ότι είχα το αυτοκίνητο. 6 μήνες σχεδόν το κράτησα. Πολύ ωραία αμάξι. Ακόμα με ρωτάνε παιδιά τα οποία βλέπω ότι έχει αλλάξει και το ηχοσύστημα εδώ πέρα. Εδώ πέρα που έχει ξεφτύσει έχει βάλει αυτό το φουλάρι. Πω, δεν το θυμάμαι σχεδόν καθόλου. Σαν αμάξι, με πω ψέματα, μόνο 6 μήνες το είχα. Ακόμα με ρωτάνε παιδιά σχετικά με το αυτοκίνητο. Βλέπω ότι εδώ έχει ένα εκδάσιμο που δεν το είχε, αν θυμάμαι καλά. Με ρωτάνε πολλά παιδιά για να δω χιλιόμετρα έχει βάλει. Έτσι και έτσι. Δεν έχει βάλει και πολλά. Ακόμα με ρωτάνε παιδιά σχετικά με το αυτοκίνητο, το συγκεκριμένο, σαν πρώτο αυτοκίνητο, το έχουμε πει ότι στο budget που παίζει είναι ok, μια χαρά αυτοκίνητο. Πραγματικά έτσι, αναμνήσεις που να είμαι ειλικρινής, 6 μήνες το κράτησα μόνο όπως ξέρετε τα βίντεο. Με υπερικανοποίησε για αυτό που ήθελα και στη θέση του βεβαίως είχε το Peugeot το 207 ράλι με τα 150 άλογα. Εντάξει, πολύ normal κατάσταση το βλέπω το αυτοκίνητο, παρόλα τα βολεύεις εδώ έχει 151.000 χιλιόμετρα, εγώ το είχα πάρει με 140 μου φαίνεται, δεν το κράτησα και πάρα πολύ. Να πούμε το αγόρασε ένα παιδί, το οποίο στην ουσία το πήρε για την κοπέλα του, έτσι σαν νέα οδηγός, οπότε τέλειο αμάξι για ένα νέο οδηγό που θέλει να μάθει, να μάθει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι οικονομικό, δεν τον ενδιαφέρει αν θα κουμπίσεις ή δεν θα κουμπίσεις, καθώς μην πούμε ψέματα, είναι αρκετά οικονομικό, παλιό, οπότε ανταλλακτικά βρίσκεις παντού, κάνει ένα πρόβλημα εννοείται. Και βεβαίως είναι τόσο οικονομικός που ακόμα και να πάθει κάτι ο κινητήρας με 200 ευρώ παίρνεις καινούριο κινητήρα πλέον για αυτά τα μοντέλα, έτσι. Που αναμνήσεις τώρα. Θα δούμε λίγο και πίσω καθίσματα. Καλά πίσω δεν έχει κάτσει κανένας όταν το είχα εγώ. Λοιπόν, όπως είπα, ακόμα με ρωτάνε παιδιά σχετικά. Αν θυμάμαι και αυτή την ποντιροθήκη. Πολύ καλή ποντιροθήκη. Πολύ χρήσιμη. Βλέπω ότι κράτησε. Γιατί βολεύει. Την έχω παρουσιάσει στο κανάλι. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να τη δει. Έτσι. Οπότε. Ακόμα με ρωτάνε παιδιά σχετικά, όπως είπαμε, αυτό το αυτοκίνητο. Το έχουμε ξαναπεί στα βίντεο. Αξίζει για αυτό που είναι, για αυτή την τιμή που έχει στο μεταχειρισμένο φυσικά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εδώ είναι στο πίσω μέρος του, όπως ήταν ακριβώς το αυτοκίνητο. Να το, αυτό ήταν το Ibiza. Το θυμάστε όλοι από τα βίντεο. Εδώ βλέπω έχει θαπώσει το φανάρι αυτό. Θέλει ξανά ξεθάμπωμα. Σε σχέση με αυτό που έχει κρατήσει πολύ καλύτερα. Και βεβαίως τα χτυπηματάκια τα θυμάστε όλοι, έτσι αρκετά χτυπηματάκια γύρω γύρω. Αλλά εντάξει, ένα καθημερινό αυτοκίνητο πολύ οικονομικό. Μετά φυσικά. Λοιπόν, αυτά από το αμάξι. Συγκίνηση μόνο που το είδα μετά από ένα χρόνο. Έτσι καλή κατάσταση έχει ο καινούργιος ιδιοκτήτης. Πριν κλείσουμε το βίντεο, να θυμίσω λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Ibiza, που ήμουν κάτοχος και ιδιοκτήτης για περίπου 6 μήνες. Είναι 1200 κυβικά με 64 άλογα, τρικύλινδρος ο κινητήρας του, πράγμα που το έθετε αρκετά οικονομικά για τη συγκεκριμένη βέβαια χρονολογία, διότι ας πούμε είναι παλιά τεχνολογία, δεν έχει κάποιο start stop έτσι ή κάποιο πιο οικονομικό που να βοηθάει λίγο στην οικονομική οδήγηση, αλλά για την κατανάλωσή του τότε στην τότε εποχή είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ξανά είδα το αμάξι μου μετά από ένα χρόνο. Μένει συντονισμένο στο κανάλι γιατί έρχονται πολλές χρήσιμες συμβουλές, παρουσιάζεται μοντέλων και να σας ευχαριστήσω που είδες το βίντεο αυτό.